Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής να μιλήσουμε με τον κύριο Πατούλη. Νομίζω όταν έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Τι κάνετε? Καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα από την Αθήνα, στο όμορφο Ηράκλειο. Χαίρομαι που σας ακούω. Χαιρόμαστε και εμείς που είστε κοντά μας και είστε κοντά μας για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς ασφαλισμένους, πάρα πολλούς ανθρώπους και το οποίο τελικά δεν βρήκε τη λύση του, έτσι, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Και ιδιαίτερα αυτό όταν συμβαίνει για τα ζητήματα που αφορούν παθήσεις που μπορεί να έρθει και θάνατος, πρέπει να γίνεται με επιμέλεια. Αυτό τι σημαίνει? Δημόσια υγεία. Δημόσια υγεία, υπεύθυνη αρχή είναι το Υπουργείο Υγείας να την προσφέρει για όλους τους Έλληνες. Και αν αναφερόμαστε για τα εμβόλια, που αποτελούν ένα εργαλείο πρόληψης και δεν γίνεται με ένα συστηματικό τρόπο σε ένα κράτος, ερχόμαστε πλέον ήδη να θρηνούμε 62 ανθρώπους που χάθηκαν από τη ζωή και πολλές μονάδες εντατικής σε όλη την Ελλάδα να είναι καλυμμένες όχι από τροχαία ή από άλλα ατυχήματα, αλλά από τη γρήπη. Και επειδή δεν ζούμε στον Ειρηνικό, αν δούμε στις άλλες χώρες, παρά το ότι δεν είχαν αυτό το κλίμα, δηλαδή είχαν πολύ ψυχρότερες μέρες από ό,τι έχουμε εδώ, θα διαπιστώσουμε ότι τα ποσοστά είναι πολύ λιγότερα σε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν από τη ζωή και ο λόγος είναι ακριβώς διότι είχαν μια οργανωμένη υγεία και μια οργανωμένη δομή υγείας που προσέφερε πρόληψη και ιδιαίτερα με στοχεύσεις ευπαθών ομάδων πληθυσμού ώστε να μην χαθεί η υγεία τους και να μην χαθεί και η ζωή τους. Σε σχέση τώρα με τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και υπήρχε ένα σημαντικό θέμα εδώ. Είχε κάνει και κάτι δηλώσεις ο κύριος Γεωργιάδης χθες νομίζω, κύριε Πατούλη, προχθές. Ναι. Ο οποίος προκάλεσε την αντίδραση τη δική σας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για να το πω σωστότερα. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης βεβαίως ένας πολιτικός που έχει την ευθύνη της υγείας, δεν είναι επιστήμονας και καλό θα είναι να ακούει τους επιστήμονες. Ξέρετε, καμιά φορά οι πολιτικοί παθαίνουν αυτό που λέμε έναν ίστρο και όταν πρόκειται για ζωή, τότε αυτός ο ίστρος μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Εδώ λοιπόν οι επιστήμονες, και αναφερόμαστε και στο ΚΕΤΝΟ, το Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων της χώρας, δηλαδή ένα ειδικό κέντρο που είναι και η φυστάμενη αρχή του κ. Γεωργιάδη, αλλά και η καθηγήτρια λοιμώξεων, διεθνούς φήμης, η κ. Γιαμαρέλου, έκανε τις διευκρινήσεις ότι έστω και τώρα, παρά το ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια ενημέρωση μέσα από το κράτος για τα ζητήματα που αφορούν τη γρήπη ή τα έναν ή ένα από τις αρχές του χειμώνα, να μην πούμε του φθινοπόρου, αλλά έστω και τώρα θα πρέπει οι ευπαθείς ομάδες, εφόσον υπάρχουν, να εμβολιαστούν. Όμως εμβόλια δεν έχει προμηθευτεί η χώρα μας. Εάν θα πάτε στα φαρμακεία δεν θα βρει εμβόλια ο ασθενής ή ο ενδυνάμει ασθενής, και γι' αυτό ακριβώς εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να σοβαρευτούν εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες των ζώων των πολιτών μας, και ιδιαίτερα σε αυτό, επειδή ακούστηκε ότι εμείς δεν θα κάνουμε, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, εμπόριο με τα εμβόλια, εμείς θα καταθέσουμε σήμερα στην εισαγγελία ειδική αναφορά να υποθούν ονόματα πάνω σε αυτό που μπορεί κάποιοι να έκαναν εμπόριο είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν και σχετίζονται με τα εμβόλια. Μάλιστα, αυτό θα γίνει σήμερα, κύριε Πατούλη. Πείτε μου κάτι. Πόσο είναι το ποσοστό, αν έχουμε μία εικόνα, εκείνο που είναι εμβολιαστικά ακάλυπτο και κυρίως όσοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, κύριε Πατούλη? Γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχετε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαμε να πούμε? Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα 50% έχει μείνει ακάλυπτο φέτος στη χώρα μας. Τα μόνα εμβόλια τα οποία υπήρξαν και υπάρχουν είναι κάποιες εκατοντάδες στις προθήκες των νοσοκομείων που είχαν διατεθεί για το υγειονομικό προσωπικό. Δεν υπήρχε μια συστηματική διαδικασία ως όφιλε το κράτος να φέρει για τις ευπαθείς ομάδες. Ευπαθείς ομάδες, όταν λέμε, μιλάμε για εκείνες που έχουν καρδιοπάθειες, χρόνιες αναπνευστικές πνευμονοπάθειες, ανοσοκατασταμένοι, άνθρωποι που παίρνουν ειδικά φάρμακα όπως κορτικοειδή, οι άνω των 60-65 ετών. Θα πει κανείς ότι είναι ενδυνάμει, ότι έχουν μια μικρότερη ανοσοκαταστολή, άρα μια μεγαλύτερη ευπάθεια σε μια τέτοια μορφή γρήπης, που όταν κανείς δεν την αντιμετωπίσει έτσι με επάρκεια, τότε μπορεί να γίνει και μια επιδημία και μια πανδημία.
Έτσι ακριβώς είναι και δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό που μας είπατε για 50%, πάνω από το 50% ότι οι ομάδες υψηλού κινδύνου έχουν μείνει, δεν έχουν εμβολιαστεί, ναι, έχουν μείνει ακάλυπτοι. Οι πληροφορίες λένε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι εξαντλήθηκαν από τον περασμένο Δεκέμβριο, κύριε Πατούλη, τα εμβόλια. Και είχαμε ακριβώς έτσι θέμα από εκεί και πέρα. Υπήρχε ένα πρόβλημα από το προηγούμενο Δεκέμβριο. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το είχαμε επισημάνει αρχές Γενάρη, ότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη, δηλαδή προ 1,5 μηνός και πέρα, και θα πρέπει συστηματικά και γρήγορα να δουν τι θα γίνει. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Θα έλεγα το ευτύχημα είναι ότι έχουμε καλές μέρες και ο χειμώνας βρίσκεται μπροστά μας και δεν έχουμε περάσει ιδιαίτερο χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό, αν θέλουμε, ωφέλησε ιδιαίτερα την μην ύπαρξη παθογένειας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν κρύες μέρες και έστω και τώρα να γίνει η εκμετάλλευση του καλού καιρού για να μην έχουμε περαιτέρω θύματα. Ναι. Οπότε μπορεί κάποιος, όποιος επιθυμεί, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι πού θα βρούμε τα εμβόλια, κύριε Πατούλη. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Αυτό είναι μια κεντρική διαδικασία. Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Ζούμε σε ένα κράτος που καλό είναι οι τσαμπαμάκες και οι τσαμπουκάδες γενικότερα, αλλά θα πρέπει αυτό να έχει και περιεχόμενο. Διότι αν θα πει κανείς, ο Έλληνας σήμερα από ποιους καρκίνους πεθαίνει και πόσοι είναι, κανείς δεν θα απαντήσει. Άρα λοιπόν ποια στρατηγική υγείας μιλάμε να συμβεί όταν στοιχειώδη πράγματα, ουσιαστικά πράγματα δεν αντιμετωπίζονται και πολύ περισσότερο αυτό που συζητάμε σήμερα δεν υπάρχει κανενός να ιδρώνει το αυτή. Και αυτό, αν θέλετε, εμάς συνειδησιακά ως επιστήμονες μας ενοχλεί. Και από την άλλη ακούμε συνεχώς τον Υπουργό έτσι με κάποιες διάφορες περίεργες δηλώσεις, έτσι όπως συνηθίζει να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, όπως η χθεσινή, αν θυμάμαι καλά, που είπε ότι δεν χρειάζεται, λέει, 15-20 μέρες, χρειάζεται περίπου ένας μήνας για να υπάρχει εμβολιαστική κάλυψη. Κοιτάξτε, ναι, αυτό καταλαβαίνετε ότι εξοργίζει την επιστημονική γνώση. Όταν κάποιος θέλει να πει ότι για ένα μήνα μένει ακάλυπτος, εφόσον δεν γνωρίζει η ιατρική, καλό είναι τουλάχιστον κάποιοι που είναι γύρω του και θεωρητικά είναι επιστήμονες, κάποια πράγματα μην τον αφήνουν να εκτίθεται, διότι πέραν των άλλων είναι υπουργός υγείας, μιλάει για τη δημόσια υγεία, δεν χρειάζεται η ευτέλεια, πιστεύω. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, κύριε Πατούλη, γιατί είναι ανησυχητικά και τα όσα ακούμε. Είπατε 62 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλη τη χώρα. Οι εντατικές γεμίζουν όχι πλέον από τροχιά, αλλά δυστυχώς από την γρήπη. Και είναι ένα σημαντικό θέμα, έτσι. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και το θέμα είναι πού θα πάμε από εδώ και πέρα, έτσι. Κοιτάξτε, αν ένα κράτος δεν κοιτάξει την πρόληψη, εκτός ότι χάνονται άδικα ζωές, υπάρχει και μια. Ένας παραλογισμός στο επίπεδο της οικονομικής αιμορραγίας, διότι αντιλαμβάνεστε, η ημερήσια νοσηλεία των εντατικών είναι πολύ κοστοβόρα από οποιοδήποτε πολιτικό πρόγραμμα. Υπό αυτή την έννοια είναι και κακή διαχείριση δημόσιου χρήματος. Είναι σαφές ότι αυτό θα πρέπει να εξορθολογιστεί και επειδή είμαστε στην περίοδο του εξορθολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται εδώ υπόψη. Εξάλλου τα μοντέλα είναι έτοιμα, υπάρχουν στην Ευρώπη, αρκεί κανείς να θέλει να τα διαχειριστεί, να τα προσαρμόσει στην ελληνική πραγματικότητα και να δώσει και τα περιθώρια, τα μεταβατικά εφαρμογής τους, ώστε να γίνουν χωρίς αιμορραγίες και πολύ περισσότερο χωρίς να δημιουργούν εντάσεις. Διότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχουν όλα αυτά και δεν υπάρχει και η συνένεση όλων, είτε υγειονομικών είτε ασθενών, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τα συστήματα αυτά τα οποία θέλει να προσαρμόσουν. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πατούλη, που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα. Να είστε καλά, ευχόμαστε και βεβαίως. Να είστε καλά και χαιρόμαστε πάντα όταν μιλάμε και μεταφερόμαστε έστω και εικονικά στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλη.